αυτοί οι ξένοι. Όλοι στη γειτονιά λένε να μην τους εμπιστευόμαστε. Κάποιο δίκιο θα έχουν. Λένε πως είναι κλέφτες και δολοφόνοι και άγριοι. Η κυρία Μελπομένη είπε πως πέρυσι ένας από αυτούς, τους πρόσφυγες, έκλεψε το μανάδικο της γειτονιάς. Είπε να τους προσέχουμε. Είναι Έλληνας. Ο πατέρας είπε να μην τους πλησιάζω. Πολλές φορές έχω χτυπήσει τους πρόσφυγες. Κάναμε κάτι κακό. Φοβάμαι ακόμα και στο σχολείο να έρθω. Αχ, γιατί δεν μας αφήνουν να φύγουμε. Τι θέλουν επιτέλους. Εμείς τους δεχτήκαμε στη χώρα μας και αυτοί δεν μας προσφέρουν τίποτα. Δεν εκτιμούν τίποτα. Τους δίνουμε τη γη μας να μείνουν, τα σχολεία μας, τόσες δωρεές. Και παρόλα αυτά διαμαρτύρονται ότι τους κακομεταχειριζόμαστε. Τι θέλουν επιτέλους. Γιατί δεν μας αφήνουν να φύγουμε. Δεν θέλαμε ποτέ να μείνουμε στην Ελλάδα. Και μας κακομεταχειρίζονται. Κοιμόμαστε σε σκηνές στο έδαφος, χωρίς θέρμανση. Διαμαρτύρονται επειδή πηγαίνουμε σχολείο. Η μητέρα και ο θείος Σαράτ μας περιμένουν στη Γερμανία. Εμείς δεν έχουμε δικαιώματα. Αλλά από την άλλη, τους έδιωξαν από την ίδια τους τη χώρα. Δεν έχουν σπίτια. Δεν τους αφήνουμε να φύγουν. Γιατί άρα, γιατί μας έκαναν, γιατί τους κατηγοριοποιούμε. Δεν είναι όλοι οι ίδιοι. Γινόμαστε πολύ απέσιοι κάποιες φορές. Από την άλλη, δεν φταίνε και εκείνοι. Εμείς ήρθαμε απρόσκλητοι στη χώρα τους. Έχουν ήδη αρκετά προβλήματα. Εξάλλου, έχουν και αυτοί βρεθεί στην ίδια κατάσταση. Την προσφυγιά. Δεν πρέπει να τους λέμε ρατσιστές. Δεν είναι όλοι οι ίδιοι. Γινόμαστε πολύ απέσιοι κάποιες φορές. Ίσως, αν δεν είμαστε τόσο αρνητικοί απέναντί τους, τα πράγματα να καλυτερέψουν. Ίσως, να τους βοηθήσουμε να ζουν σε καλύτερες συνθήκες, να πάνε εκεί που θέλουν, να βρουν τους δικούς τους. Αξίζει την προσπάθεια. Μπορεί να γίνουν καλύτερα όλα. Να γίνουμε ανοιχτοί. Να τους βοηθήσουμε να αρθοποδήσουν όσο καιρό παραμένουμε εδώ. Να αλληλοβοηθηθούμε. Αξίζει την προσπάθεια. Με λένε Σαμίρα. Τελικά αξίζει την προσπάθεια.